μπορώ, να σε ξεχάσω δεν μπορώ. Με τα μάτια μιλάμε εμείς και τι λέμε δεν ξέρει κανείς. Θέλω να σε ξαναδώ, δεν θέλω πια να ζω χωρίς να σε αγγίζω. Περνώντας τα χρόνια βλέπεις διαφορετικά τις γυναίκες ή πάντα έχεις το ίδιο πάθος? Περνώντας τα χρόνια βλέπω ότι είναι διαφορετικές οι γυναίκες. Δηλαδή? Δεν τις βλέπω διαφορετικές τις γυναίκες, βλέπω ότι είναι διαφορετικές οι γυναίκες. Πες είναι ότι έχει αλλάξει. Χάλασε, πέρασε τα χρόνια. Χάλασε ο άντρας ή χάλασε η γυναίκα? Γιατί βλέπω χαλάσαμε πολλές γυναικοπαρέες. Χαλάσαμε οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι. Χαλάσαμε οι άνθρωποι. Οι γυναίκες έγιναν πιο αρσενικά, οι άνδρες γίναμε πιο θηλυκά, χάσαμε τους ρόλους μας, έχουμε διάσει ο ένας τον άλλον. Άμα φλερτάρεις σε λιγούρι. Πρέπει να κρατάς θέση, δηλαδή. Κοίταξε να δεις τώρα, άμα μπούμε στη λογική του κάθε καραγκιόζη. Καραγκιόζη με την κακή έννοια του όρου, όχι του μαύρο μάτι. Αν λοιπόν καθίσουμε να ακούσουμε τον κάθε καραγκιόζη που λέει την όποια ανοησία, ας πούμε έτσι, γιατί δεν ξέρω τι, χωρίς να την αιτιολογεί, τότε θα συμφωνήσουμε ενδεχομένως και εμείς μαζί του. Δεν συμφωνώ, διαφωνώ. Είναι η γυναίκα στη ζωή ένα μυστήριο. Και ένα μυστήριο για πάντα παραμένει. Ποιον Έλληνα πολιτικό θα χαστούκιζες? Δηλαδή πιστεύεις ότι θα τον συναντήσεις από κοντά πολύ και ήσασταν σαν σέρι δυο σας? Πολύ πράγμα. Πολύ πράγμα σου λέω. Δώσε μας ένα-δύο ονόματα. Πολύ, δεν θα σου πω τα ονόματα. Αυτοί που εκφράζονται με τον τρόπο που εκφράζονται, αυτοί που βγαίνουν στις τηλεοράσεις ή οπουδήποτε αλλού και μεταξύ τους, σαν τα κοκόρια να πούμε, χυδαία βρίζονται, σε εισαγωγικά το βρίζονται, εξευτελίζονται και χαμηλώνουν και το επίπεδο της συζητήσεως που μας δίνουν το παράδειγμα ότι εδώ είναι ξέφραγο αμπέλι και ο καθένας βιάζει τον λόγο του άλλου. Πρώτα απ' όλα δεν έχουν οι άνθρωποι την αισθητική. Την αισθητική. Αισθητική δεν έχουν. Είναι όλοι τους αποστηρωμένοι. Έχεις χτυπήσει γυναίκα? Θα χτύπαγες γυναίκα? Δυστυχώς ναι. Για ποιο λόγο? Όταν η γυναίκα συμπεριφέρεται σαν άνδρας και αυτό που κάνει είναι εκβιαστικό, δηλαδή όταν κάτι σου βιάζει την ψυχή σου ή οτιδήποτε τέλος πάντων, την προσωπικότητά σου κτλ. Και του λες ότι ξέρεις κάτι, μην με πλησιάζεις ρε παιδί μου, σταμάτα το εκεί. Δηλαδή, σε ανέχθηκα μέχρι εδώ, δεν υπερβαίνεις το όριο, ας πούμε, και περνάς και μπαίνεις μέσα στην ψυχή μου και μου τη βιάζεις και σηκώνει το χέρι του. Γιατί το κάνουν αυτό οι άνθρωποι. Αναγκαστικά σηκώνεις και στο χέρι και του κοπανάς μία, ας πούμε. Και... Λες ότι όταν η γυναίκα γίνεται. Όταν η γυναίκα δεν είναι γυναίκα. Όταν λες ότι η γυναίκα γίνεται άντρα, τη φέρεσαι ως άντρα. Απέναντι σε έναν άντρα. Άμα σε βρίσω, ναι, τι θα μου πεις? Μην το ξανακάνεις, γιατί άμα με ξαναβρίσεις, θα σε κοπανίσω. Δεν θα μου το πεις. Τώρα ξέρεις τι, την κουβέντα που λες, θα πούν πολλές γυναίκες πολύ εύκολα, γρήγορα. Μπορεί να σε δει μια γυναίκα σένα. Ναι, θα μπορεί να χτύψει γυναίκα. Είναι απαράδεκτο. Άλλο λέω εγώ. Έχει άλλο λογική λέω. Αυτό. Άλλο λέω. Ναι, να το διευκρινίσουμε γι' αυτό σημαίνει. Βεβαίως. Είναι μια γυναίκα τώρα εδώ μπροστά μας και γυρνάει για κάποιον λόγο, γιατί χίλια δυο τέλος πάντων, και σε βρίζει. Και τις λες της γυναίκας. Μην το ξανακάνεις αυτό. Διότι θα σε αντιμετωπίσω όπως το λαχαναγορίτη που μου την πέφτει και αναγκαστικά εγώ αυτό το λαχαναγορίτη που με προσβάλλει και με βιάζει εκείνη τη στιγμή θα τον κοπανίσω. Θα σε χτυπήσω ρε παιδί μου. Θα σε χτυπήσω. Άμα το ξανακάνει και έχεις την ψυχραιμία, γιατί πολλοί τη χάνουν με τη μία την ψυχραιμία τους, λες ξεπέρασες το όριο. Δηλαδή σε λίγο δεν θα μπορώ εγώ να ελέγξω τα δικά μου όρια. Και φτάνεις στο σημείο κάποια στιγμή να χτυπάς ανθρώπους. Να χτυπήσεις έναν άνθρωπο που δεν θα έπρεπε να το χτυπήσεις. Που όμως εκείνος εκ πρώτης δεν θα έπρεπε να συμπεριφερθεί σαν ο τελευταίος. Δηλαδή λες δεν έχει σχέση το φίλο, έχει σχέση η συμπεριφορά. Βεβαίως. Τι θα πει η γυναίκα, δηλαδή δεν το κατάλαβα τώρα αυτό. Γυναίκα και τι θα πει η γυναίκα και άνδρας. Είμαστε δύο άνθρωποι. Να σου το κουμάντο του τελικά το κάνουν οι γυναίκες. Εγώ αυτή την εντύπωση έχω. Δεν χρειάζεται να κάνει κανένα κουμάντο. Όχι στη σχέση. Τελικά νομίζω ότι πολλές φορές εμείς κάνουμε τους μάγκες, αλλά τελικά η γυναίκα αποφασίζει για όλα. Δεν χρειάζεται να κάνει κανένα κουμάντο. Στη συμβίωση υπάρχει, αυτό σημαίνει συμβίωση. Βιώνουμε μαζί τα ίδια πράγματα, αποφασίζουμε από κοινού, παίρνουμε αποφάσεις, κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε ή αυτά που θέλουμε να κάνουμε, γιατί ταιριάζουμε. Άμα δεν ταιριάζουμε, δεν πρέπει να συμπεθεριάζουμε. Δεν ταιριάζουμε, εσύ έχεις άλλη άποψη για τη ζωή, άλλη κοσμοθεωρία, τραβήξου στη διαδρομή τη δική σου που θέλεις, γιατί εμένα η διαδρομή μου είναι χαραγμένη με το δικό μου τρόπο. Απιστία τι είναι για σένα, Νότι? Ο ερωτικός σύντροφος? Όχι. Κρυφά? Όχι. Απιστία δεν είναι για μένα ο ερωτικός σύντροφος. Απιστία είναι
να βάλει στην άκρη αυτά που έχει θέσει ως ηθικές αξίες και φραγμούς. Για που πάνω σε μια τάξη τα σημάζευτά, θα σου πω αν είσαι εντάξει τώρα μαζευτά. Κι αν κρατάς το χαρακτήρα τον αλυγιστό, πάρ' τον δρόμο που σου πρέπει τον αγυριστό. Τα θεωρείς όλα ότι μπορούν να συμβούν. Όλα έχεις σκεφτεί ότι μπορεί να μην έχεις όρια σαν άνθρωπος, ότι ξέρεις, τρέχεις πολύ, τα λες χήμα, θα φτάσεις και στα άκρα, να σε χτυπήσουν, να σε χτυπήσουν, να χτυπήσεις φυσικά. Γιατί να με χτυπήσεις εδώ, κατάλαβα. Δεν θέλω να χτυπήσω κανέναν. Ναι, αν σε χτυπήσουν, είπα. Δηλαδή, έχεις σκεφτεί ότι ένας άνθρωπος που έχει όρια, βεβαίως βάζεις όρια. Πού βάζεις όρια στη ζωή σου? Στο ότι εδώ που η δική μου ζωή υπάρχει, είναι το φυλάκιό μου. Από εκεί και πέρα είναι τα φυλάκια άλλων ανθρώπων. Δεν εισβάλλω εγώ στη ζωή κανένας ανθρώπου. Δεν είναι πόλεμος όμως ζωή. Όχι. Είναι. Η ζωή είναι πόλεμος. Σώμα μου φτιαγμένο από πυλό. Σώμα μου, κάνεις ό,τι θέλεις στο μυαλό. Έχεις δώσει ποτέ φακελάκι? Δεν μου έχει τύχει κατά αυτόν τον τρόπο, διότι δεν θα του έδινα φακελάκι, θα του έδινα φούσκο. Δεν θα του δίνω φακελάκι του γιατρού που κάνει λειτουργήμα. Αν τα έχεις θέσει έτσι στο μυαλό σου ότι ο καθένας έχει μια υποχρέωση σε αυτόν εδώ τον κόσμο και όταν αναλαμβάνει μια υποχρέωση θα πρέπει να την διεκπεραιώσει και όχι να βιάζει μέσω του λειτουργήματός του τους ανθρώπους που τον έχουν ανάγκη, θα το χαστούγγιζα. Αν μου ζητήσει χρήματα, όχι. Έχω πληρώσει όμως πάρα πολλά χρήματα, ίσως και περισσότερα από ό,τι θα έπρεπε. Λόγω ονόματος έχει αυτός. Ναι. Αυτή η λογική. Γιατί σε εκμεταλλεύονται. Ορίστε. Σε έχουν ταγκώσει, δηλαδή. Βεβαίως. Μόνο αυτό κοιτάνε να κάνουν οι περισσότεροι. Πάμε στο πρόγραμμα. Ξεκινάς με τη Λεβεντογένα. Την Κρήτη. Ναι. Θυμήθηκες τα χρόνια του Ηρακλείου? Θυμήθηκα ότι το καλοκαίρι ήμουνα στα Χανιά και στη διαδρομή για το Ηράκλειο. Έχω βάλει ένα σταθμό και παίζει κριτικά, αλλά ωραία κριτικά τραγουδιά. Και αυτά τα σαχλά που ακούγονται τώρα της Μοδός, τα οποία είναι χιουμοριστικό κάτι, που δεν έχουν σχέση με την πραγματική μουσική της Κρήτης. Και ακούω ένα τραγούδι αυτό, το συγκεκριμένο, από τον Μιχάλη τον Ξιντάκη. Δεν ήξερα ποιος είναι. Παίρνω τηλέφωνο αμέσως κάτι φίλους που ήταν στο Ηράκλειο. Γιώργο, αυτό το τραγούδι μου λέει δεν το ξέρω. Ρεσίφη, αυτό το τραγούδι δεν το ξέρω. Ψαχνόμαστε και τα λοιπά. Έρχεται ένας φίλος ο Άκης και μου φέρνει το τραγούδι. Κριτικολόγος. Ναι. Πιτσιρικάς όμως. Ναι. Μα έτσι. Και μου φέρνει το τραγούδι και τους λέω εκείνη τη στιγμή το τραγούδι θα μπει στο δίσκο. Δεν το πίστευε κανένας όταν το έλεγα. Ότι εγώ ήμουνα στο στούντιο, ήδη δουλεύαμε. Ότι θα βάλω αυτό το τραγούδι μέσα στο δίσκο. Έκανα. Δηλαδή κάτι σαν για αυτό που έκανες με τα γενέθλια, έτσι. Ναι. Κάτι παρεμφέρεται. Όποιος γυρίζει, μυρίζει. Ακούει και. Με τη μόνη διαφορά που τα γενέθλια μου τα είχε φέρει ο αδελφός μου. Πολύ μεγάλο διάστημα πριν, δηλαδή 4 χρόνια πριν μου τα είχε φέρει. Σε μια κασετούλα κακογραμμένη από τον Στέλιο τον Πικάκη, που είναι φιλαράκι, ήταν φιλαράκια με τον Γιώργο. Και του λέω, αδελφέ, τώρα δεν γίνεται να βάλω αυτό το τραγούδι μέσα, γιατί σε εκείνο το δίσκο υπήρχαν διάφορα κοινωνικά τραγούδια. Τα πρόβατα και διάφορα άλλα. Και του λέω, αλλά στο μέλλον το βλέπουμε. Εγώ το ξέχασα. Και κάποια στιγμή το 2004 που κάναμε το «Με αγάπη ό,τι κάνεις», έρχεται ο Γιώργος και μου λέει, αδελφέ, ξανά άκουσα αυτό το τραγούδι. Α, του λέω, θα το βάλω. Μου λέει, άμα το βάλεις, θα σταματάς τα φανάρια και θα έρχονται τα αυτοκίνητα και θα ακούς το τραγούδι να παίζει μέσα στα αυτοκίνητα. Ωραία, τα καφτή. Ναι. Αυτή είναι αλήθεια. Αυτή, και τα γενέθλια είναι και αγαπημένο τραγούδι. Έτσι και έγινε. Έτσι ξεκίνησα, λοιπόν, έτσι ξεκίνησα. Άλλα μου δείξανε και άλλα εγώ αντίκρισα. Θεέ μου, κι ας ήξερα ποια μέρα θα πεθάνω και του θανάτου μου γενέθλια να κάνω. Σάκης Ρουβάς. Πρέπει να πω μία λέξη. Ναι. Περιφραστικά έστω. Λοιπόν. Σάκης Ρουβάς. Το παλεύει. Λάκης Λαζόπουλος. Αξιόλογος. Facebook. Άγνοια. Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Παγκόσμιος κλέφτης. Τηλεόραση. Διάβολος. Δελτία ειδήσεων. Σόου. Κακής ποιότητας περισσότερες φορές. Ρούλα Κορομιλά.
αντέχει. Μεγάλος αδελφός. Τριγύρω μας, παντού. Ευγενία Μανολίδου. Άδωνης Γεωργιάδης. Απ' όλα. Απ' όλα. Παναγιώτης Ψωμιάδης. Απ' όλα. Όλα τι απ' όλα. Κομπλέ δηλαδή, τι είναι. Απ' όλα ρε παιδί μου. Απ' όλα. Μία απ' όλα που λέμε. Παιδικά χρόνια. Πλούτος. Αγάπη. Μέχρι όπου πάει. Έρωτας. Τα ίδια. Προδοσία. Τριγύρω παντού. Ματωμένο δάκρυ. Εδώ. Αυτό πριν βγει, πριν γίνει, ένα χρόνο πριν, μάλλον 6 μήνες πριν ξεκινήσει, δηλαδή τον Ιούνιο του 2009, πριν αυτό γίνει η ιδέα, έγινε ένα τατουάζ στο στήθος μου. Α, έχεις τατουάζ. Ναι. Το έχεις τατουάζ. Ας πάμε να στο δείξεις τώρα, αλλά δεν πρέπει, Σας το δείξω, γιατί δεν το δείξω. Τι θα το δείξω. Μπορείς, εγώ δεν το ήξερα. Ούτε εγώ το ήξερα ότι θα το κάνω. Όχι, δεν το έχεις πει πουθενά. Αυτό ματωμένο δάκρυα. Ναι. Αυτό συνέβη κάτι, αν επιτρέπετε. Η ζωή μου είναι. Η ζωή σου όλη. Δεν είναι ένα περιστατικό συγκεκριμένο. Όχι. Είναι, είναι η ζωή μου όλη. Η ζωή μου όλη και πριν και στο πρόσφατο παρελθόν. Είναι τα συστατικά που έχει το δάκρυ μέσα, λες. Ναι. Όλη η ζωή μας. Είναι όλη μου η ζωή, γιατί έτσι είναι όλη μου η ζωή. Ένα ματωμένο δάκρυ που είχε και κάποιες αναλαμπές χαράς, ελάχιστης ευτυχίας, γιατί δεν μπορεί να είσαι ευτυχισμένος στη δυστυχία των άλλων. Δώσ' μου ένα δάνειο ζωή, 2 μήνες ευτυχία. Yeah.